Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα τελευταία γεγονότα από το Μεγάλο Κανάλι. Στο θρίλερ των ερευνών για τη σύλληψη των τρομοκρατών της 17 Νοέμβρη ήρθε χθες να προσθεθεί και μία αποκάλυψη σοκ. Μια νεαρή κοπέλα, μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης, φαίνεται ότι έσπασε τον όρκο σιωπής και έδωσε πληροφορίες στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία λίγο πριν 17 Νοέμβρη χτυπήσει στην οδό Ριανκούρ και στους αμπελοκήπους. Η νεαρή άρχισε να διοχετεύει πληροφορίες στην αστυνομία όταν μέλη της 17 Νοέμβρη δολοφόνησαν τον 22χρονο φίλο της Κώστα Μαργαρά, φοιτητή της Παντίου, μέσα στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Η γυναίκα έσπασε τον όρκο της οργάνωσης και έλυσε τη σιωπή της όταν μέλη της 17 Νοέμβρη δολοφόνησαν τον αγαπημένο της στο κέντρο εκπαιδεύσεως διαβιβάσεων Χαϊδάρι. Κύριε Υπουργέ, ένα δημοσίευμα σήμερα αποκαλύπτει τον πληροφοριοδότη της 17 Νοέμβρη και μάλλον τεινάζει στον αέρα αυτά που με ευλάβεια και εσείς και οι υπηρεσιακοί παράγοντες προσπαθούσατε να τηρήσετε στο σκοτάδι. Είναι έτσι? Προσπάθησα να τηρήσω αυτό που σας είπα από την αρχή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου. Όσο λιγότερο μιλάει κανένας για τέτοια θέματα, τόσο καλύτερο είναι. Γι' αυτό πρέπει να σας πω πως ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αθηνών, ο κ. Λαμπαδιάρη, σήμερα το μεσημέρι έκανε μια δήλωση η οποία απηχεί και τις απόψεις του Υπουργείου και την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μπορώ να προσθέσω. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, αν θέλετε να μου απαντήσετε. Ευχαριστώ. Πιστεύετε ότι κάποιος θέλει να κάψει τα χαρτιά που έχει η αστυνομία? Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Αυτό που λέω πως αυτά που συμβαίνουν είναι ανορθόδοξα πράγματα και δεν βοηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Αντώνης Λαμπαδιάρης, είπε ότι είχε γίνει ένα τηλεφώνημα στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως από άγνωστο άτομο. Όλα ξεκίνησαν στις 18 Μαρτίου, όταν εδώ στο στρατόπεδο νεοσυλλέκτων Χαϊδαρίου βρέθηκε νεκρός ο 22χρονος στρατιώτης Κώστας Μαργάρας. Όλοι τότε μίλησαν για αυτοκτονία, εκτός από τους γονείς του. Κανείς δεν φανταζόταν ότι η φίλη του θα έπαιζε το σημαντικότερο ρόλο. Την ίδια μέρα τηλεφώνησε στην αστυνομία και είπε ότι ο νεοσύλλεκτος σκοτώθηκε από την 17 Νοέμβρη. Οι αστυνομικοί σάστησαν. Η κοπέλα ήθελε να εκδικηθεί την οργάνωση που σκότωσε το φίλο της για να μην μιλήσει. Θέλοντας να πείσει τους αξιωματικούς ότι ξέρει πολλά, είπε πως η οργάνωση επρόκειτο να χτυπήσει ανώτατο δικαστικό και πως στην περίπτωση αποτυχίας, σημείο συνάντησης θα ήταν το κίτρινο κτίριο της οδού Ριανκούρ. Οι αστυνομικοί άρχισαν να αφρουρούν φανερά τους περίπου 70 δικαστικούς της περιοχής και οδήγησαν τους τρομοκράτες στην πολυπόθητη για αυτούς αποτυχία που θα τους έφερνε στην οδό Ριανκούρ. Άγνωστο ακόμα για ποιο λόγο οι άνδρες της ασφάλειας έχασαν τους τρομοκράτες κατά την παρακολούθηση. Η γυναίκα τρομοκράτης χάθηκε για ένα μικρό διάστημα. Τότε ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, στρατηγός Γρυλάκης, έκανε δήλωση στη Λάρισα, τονίζοντας ότι εάν οποιοδήποτε τρομοκράτης δώσει πληροφορίες στην αστυνομία, θα αμνηστευτεί. Αυτό σήμερα εκτιμάται ότι ήταν μήνυμα στη γυναίκα πληροφοριοδότη να επανέλθει. Μπορείς να πάρεις μια σωστή απόφαση, πρέπει να έχεις σωστή πληροφόρηση. Να μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα, πρέπει να το ερευνήσεις. Και όντως, η γυναίκα επανήλθε και ειδοποίησε πως οι τρομοκράτες θα χτυπούσαν κινητό στόχο χρησιμοποιώντας ένα κόκκινο παλιό Toyota Corolla με συγκεκριμένο αριθμό κυκλοφορίας. Οι αστυνομικοί που εντόπισαν το αυτοκίνητο έγιναν αντιληπτοί και αναγκάστηκαν να σταματήσουν την παρακολούθηση. Δύο μέλη της 17 Νοέμβρη ηλικίας περίπου 45 χρόνων είχαν έρθει εδώ στην οδό Βολανάκη και είχαν πλησιάσει το παγιδευμένο κόκκινο αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας ένα ψεύτικο περιπολικό. Το περιπολικό αυτό έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στους κατοίκους επειδή πρόσεξαν ότι ήταν πάρα πολύ παλιό και όταν πήραν τηλέφωνο στην άμεση δράση για να το καταγγείλουν, οι αστυνομικοί τους απάντησαν ότι δεν υπάρχει περιπολικό με αυτόν τον αριθμό. Για το ψεύτικο περιπολικό μίλησε στην αστυνομία και η γυναίκα τρομοκράτης πληροφοριοδότης, λέγοντας ότι η διαφυγή των τρομοκρατών από τη Ριανκούρ θα γινόταν με αυτό το περιπολικό και ένα ψεύτικο ασθενοφόρο. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία προσπάθησε από την πρώτη στιγμή να προφυλάξει τον πληροφοριοδότη της και οι υπηρεσίες του στρατού έκλεισαν γρήγορα το φάκελο για το θάνατο του στρατιώτη, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Μια εκδοχή που δεν πίστεψε όμως ποτέ ο πατέρας του στρατιώτη Κώστα Μαργαρά, ο οποίος μίλησε στο Μέγκα. Εκείνο που ήξερα και ξέρω και το τόνιζα σε όλους, ότι δεν αυτοκτόνησε. Στις 30 Μαρτίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, ο συνταγματάρχης Γιάννης Σολδάτος ολοκλήρωσε την ένορκη προανάκριση για το θάνατο του στρατιώτη Κώστα Μαργάρα, 22 χρόνων. Το πόρισμα δεν κοινοποιήθηκε στον πατέρα του Νίκο, πρόεδρο της κοινότητας Νέας Ερυθρέας. Εγώ πήγα και το ζήτησα. Παρότι παρακάλεσα και τον Σολδάτο και τον Αποστολόπουλο να μου δώσουν κάποια αντίγραφα. Ω συμπέρασμα έγραφε την αυτοκτονία. Ήταν μια παρέμβαση στο δικαστικό με τον δικηγόρο μου, γιατί δεν πήραν κατάθεση από εμάς και πώς βγάλαν αυτό το συμπέρασμα. Και ενώ η προανάκριση υποτίθεται ότι είχε ολοκληρωθεί, στις 13 Μαΐου ο συνταγματάρχης Σκανδαλάκης παίρνει κατάθεση από τους γονείς του στρατιώτη. Τον κύριο Σολδάτο, όταν ήρθε ο κύριο Σκανδαλάκης να μου πάρει κατάθεση, λέει μετατέθηκε. Ο θαλαμοφύλακας, όταν πήγα να τον δω, μου είπαν ότι μετατέθηκε, δεν ξέρω, στο 500 τάγμα διαβιβάσεων στο διδημότυπο. Στην πολιτική επικαιρότητα, να περάσουμε να πραγματοποιηθεί σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό την Προεδρία του με θέμα την κλιμάκωση του εμφυλίου πολέμου στη Γιουγκοσλαβία, ζήτησε χθες από τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κ. Καραμανλής συνέστησε όμως να προηγηθεί ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον κ. Μητσοτάκη. Έτσι, τη Δευτέρα, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Ανδρέα Παπανδρέου και την Τετάρτη με τη Μαρία Δαμανάκη. Όσο για τα ύποπτα ξένα σενάρια που θέλουν τη χώρα μας να εμπλέκεται στρατιωτικά στη Γιουγκοσλαβική κρίση, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε χθες κατηγορηματική απάντηση.
Τα σενάρια κανείς δεν μπορεί να τα απαγορεύσει. Η Ελλάς ακολουθεί πολιτική ειρήνης. Στόχος μας είναι η σταθερότητα και η ειρήνη στα Βαλκάνια. Η Ελλάς σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κάνει κάτι το οποίο να θέσει σε κίνδυνο σταθερότητα και ειρήνη. Αντίθετα, θα παλέψει για αυτόν τον σκοπό. Λίγο πριν από το ραντεβού της Δευτέρας, ο Ανδρέας Παπανδρέου, προείδρευσε τη συνεδριάσεως του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ στην ΕΚΑΛΗ, δήλωσε χθες ότι δεν θεωρεί πιθανή την πολεμική εμπλοκή της χώρας και συνέστησε ψυχραιμία. Σε ερώτηση αν υπάρχει ορατός κίνδυνος εμπλοκής της χώρας μας σε πόλεμο, ο κύριος Παπανδρέου απάντησε. Σήμερα δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς τίποτα. Αλλά δεν την θεωρώ πιθανή και αυτό είναι το μήνυμά μου προς τον ελληνικό λαό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι οι εξελίξεις στα Βαλκάνια περιέχουν κινδύνους, αλλά ότι αυτοί μεγαλοποιούνται και έξωθεν για να προβεί, όπως είπε η Ελλάδα, σε παραχωρήσεις υπέρ της Τουρκίας. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Κόζιρεφ, όπως μετέδωσε απόψε το πρακτορείο ειδήσεων Ιντερφάξ, ενημέρωσε με μήνυμά του τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να αναγνωρίσει επισήμως τα Σκόπια. Σύμφωνα με το Ιντερφάξ, ο Κόζιρεφ στο μήνυμά του προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό τονίζει ότι η Ρωσία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η καθυστέρηση της διεθνούς αναγνώρισης ως ανεξάρτητου κράτους των Σκοπίων, τα οποία στο μήνυμα αναφέρονται ως Μακεδονία, θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση στη δημοκρατία αυτή, αλλά και σε ολόκληρη την νότια περιοχή της Ιουγκοσλαβίας. Ο κύριος Κόζιρεφ, σύμφωνα πάντοτε με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Ιντερφάξ, απίθυνε έκκληση για την κατανόηση αυτού του διπλωματικού διαβήματος και προσέθεσε ότι έλαβε διαβεβαιώσεις από την πλευρά των Σκοπίων ότι δεν έχουν εδαφικές διεκδικήσεις στην Ελλάδα. Οι πολιτικοί μας συντάκτες επικοινώνησαν με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κύριο Πολύδωρο, ο οποίος είπε ότι για το θέμα ενδεχομένως η κυβέρνηση να εκδώσει αύριο ανακοίνωση. Ζήτημα χρόνου είναι η επιβολή εκτεταμένων εμπορικών κυρώσεων στη Σερβία. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να επικυρώσει την απόφαση για εμπάργκο, ενώ πολλαπλασιάζονται οι φωνές των ηγετών που ζητούν στρατιωτική επέμβαση στη Νέα Ιουγκοσλαβία. Χθες το Σεράγεβο αλλά και το Ντουμπρόβνικ έζησαν δραματικές στιγμές, καθώς το σερβικό πυροβολικό εξαπέλυσε σφοδρότατους βομβαρδισμούς. Εφιαλτικές ώρες ζει το Σαράγεβο. Βομβαρδισμοί και βίαιες οδομαχίες αφήνουν πίσω τους δεκάδες νεκρούς και έχουν μεταβάλει το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης σε ερείπια. Ο αιματηρός εμφύλιος δεν περιορίζεται στο Σαράγεβο. Οι μάχες μουσουλμάνων κρατών και Σέρβων μένονται ανατολικά στην Κοράντζε, νοτιοδυτικά στη Μοστάρ, στο Βορρά στη Δερβέντα και σε άλλες πόλεις της Βοσνίας. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλνουν απίστευτες αγριότητες. Την αναζωπήρωση των μαχών επιβεβαίωσε και η τηλεόραση του Βελιγραδίου, αλλά επιρρύπτει την ευθύνη σε συντονισμένη επίθεση των μουσουλμάνων εναντίον Σέρβων στρατιωτών το βράδυ της Πέμπτης. Ο εμφύλιος χτύπησε πάλι και το ιστορικό Ντουμπρόβνικ στην Κροατία. Ύστερα από 6 μήνες η πόλη δέχτηκε καταιγισμό πυρών από στεριά και θάλασσα. Άγνωστος ο αριθμός των νεκρών, ανυπολόγιστες οι καταστροφές. Στην Ουάσιγκτον, το State Department καταδίκασε με σκληρή γλώσσα τη Σερβία για τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον αμάχων. Την ώρα που το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αποφασίζει εμπορικές κυρώσεις εναντίον της Σερβίας, οι ηγέτες της Δύσης μιλούν ανοιχτά και για το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στη Νέα Ιουγκοσλαβία. Επιστροφή στην Αθήνα, επικίνδυνοι ορεί χορηγήθηκαν σε παιδιά στο νοσοκομείο Αγία Σοφία με αποτέλεσμα να εμφανίσουν υψηλό πυρετό. Ολόκληρη η παρτίδα των ορών, στους οποίους βρέθηκαν μικρόβια, αποσύρθηκε και τώρα οι γιατροί βεβαιώνουν τους γονείς που αγωνιούν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Την περασμένη Δευτέρα, 10 μικρά παιδιά στο χειρουργικό και στο παθολογικό τμήμα του νοσοκομείου Παιδών Αγία Σοφία άρχισαν να εμφανίζουν υψηλό πυρετό. Οι γιατροί ανησύχησαν και διαπίστωσαν ότι και στα 10 παιδιά χορηγούνταν αυτοί οι ορεί. Αμέσως τους αφαίρεσαν και ο πυρετός των παιδιών έπεσε. Έτσι γεννήθηκαν οι πρώτες υποψίες που την επόμενη μέρα επιβεβαιώθηκαν. Όταν εξετάστηκε ένα δείγμα από μία φιάλη, βρέθηκε ότι κάποιο μικρόβιο υπήρχε στον ορό, το οποίο προκάλεσε τον πυρετό στα παιδιά. Αυτοί οι ορεί δεν είχαν ελεγχθεί από τα εργαστήρια του νοσοκομείου, αφού υποτίθεται αυτές έρχονται αποστηρωμένες από το εργοστάσιο, εδώ είναι πολλές μπουκάλες, δεν μπορούμε να ελέγχουμε εμείς. Δείγματα από όλα τα τμήματα εξετάζονται από τους επιστήμονες και οι απαντήσεις θα βγουν τις επόμενες ημέρες. Περίπου 1000 μπουκάλια από αυτόν τον ύποπτο ορό αποσύρθηκαν από το νοσοκομείο για να αντικατασταθούν με άλλα καινούργια. Σε μία εβδομάδα επιστρέφει στην Αθήνα ο Γιώργος Γεννηματάς που βγήκε χθες από το νοσοκομείο Memorial της Νέας Υόρκης μετά από ένα μήνα νοσηλείας. Ευδιάθετος, ακμαίος και αισιόδοξος, ο κ. Γεννηματάς μίλησε στους δημοσιογράφους για την κατάσταση της υγείας του αλλά και για τα εθνικά θέματα. Καταρχήν είμαι ευτυχισμένος σήμερα και αυτό δεν κρύβεται. Δεύτερο, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ομογένεια αλλά και στον ελληνισμό, τον ελλαδικό. Πολιτικό κόσμο, δημοσιογράφους, απλούς ανθρώπους που συμπαραστάθηκαν με κάθε τρόπο. Και αυτό μου έδωσε κουράγιο, μου έδωσε φτερά για να αντιμετωπίσω με όσο μπορώ μεγαλύτερη δύναμη τη μεγάλη περιπέτεια. Πιστεύω ότι είμαι πολύ καλά και αυτό θα φανεί άλλωστε. Είμαι ασφαλώς ανήσυχος για όλα όσα συμβαίνουν
γύρω από τα μεγάλα εθνικά μας θέματα. Ελπίζω και ότι στην Ελλάδα θα βρούμε τη δύναμη, το σθένος, πολιτική ηγεσία και λαός να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες όσο μπορούμε καλύτερα. Τραγική κατάληξη. Στο κρατητήριο του 7ου αστυνομικού τμήματος Πειραιά είχε χθες το απόγευμα η σύλληψη και καταδίκη του νεαρού τοξικομανή Δημήτρη Δήμου. Με ένα κορδόνι κρεμάστηκε από το παράθυρο του κελιού του και πέθανε στο δρόμο για το νοσοκομείο. Μαζί με τη φίλη του την περασμένη Τετάρτη έκλεβε κασετόφωνο αυτοκινήτων έξω από το στάδιο Καραϊσκάκη την ώρα του τελικού. Αστυνομικοί συνέλαβαν τη φίλη του, αλλά ο Δήμου του ξέφυγε. Την Πέμπτη όμως που πήγε στο δικαστήριο να τη δει, αστυνομικοί τον αναγνώρισαν και τον συνέλαβαν. Ήταν γνωστός από παλιά. Χρόνια τοξικομανής και εξαντληθεί από την ηρωίνη. Είχε απομείνει 45 κιλά στα 31 του χρόνια. Καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση χθες το μεσημέρι στο Αυτόφορο Τριμελές. Μέσα στο κρατήριο του 7ου αστυνομικού τμήματος Πειραιά που οδηγήθηκε λίγη ώρα μετά τη δίκη, βρήκε την ευκαιρία να κρεμαστεί από το παράθυρο με ένα κορδόνι από παπούτσι. Στη διαδρομή προς το νοσοκομείο ξεψύχησε μέσα στο ασθενοφόρο. Ο Δημήτρης Δήμου έμενε μόνος του τα τελευταία χρόνια στην πολυκατοικία της οδού Μακρυγιάννη 4 στο Μοσχάτο. Είχαν πολλά προβλήματα, ήταν αρκομανής. Πάρα πολλά προβλήματα, έφερνε πάρα πολλούς, δεν μπορούσαμε ούτε να κοιμηθούμε δηλαδή ποτέ. Επιστρέφει στην ενεργό πολιτική ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Την προαναγγελία έκανε ο ίδιος ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, ο οποίος μίλησε για επερχόμενη θύελα στην κοινοπολιτεία. Αισθάνομαι ότι πρέπει να μιλήσω γιατί ακούγονται ήδη οι βροντές της επερχόμενης θύελας, δήλωσε ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Κομσολόσκα για Πράβδα. Οι νέοι ηγέτες ξέρουν πώς να καταστρέφουν, αλλά δεν έχουν μάθει να δημιουργούν, είπε ο πρώην Σοβιετικός ηγέτης και κατηγορεί τον Μπόρις Γέλτσιν για αυταρχισμό. Στη συνέντευξή του τονίζει ότι δεν ζητά να παραιτηθεί η κυβέρνηση, αλλά να αλλάξει την πορεία της και πρόσθεσε ότι στο μέλλον θα εκφράζει δημοσίως πια τις απόψεις του. Όταν ρωτήθηκε κατά πόσο με τις δηλώσεις του αυτές παραβιάζει την υπόσχεση που έδωσε στον Γέλτσιν να σιωπήσει, απάντησε. Ο Γέλτσιν δεν είναι ο Ιησούς Χριστός, ούτε κάποιος τον οποίο πρέπει να δίνω λογαριασμό για τις πράξεις μου. Μοιάζει με θαύμα, αλλά είναι ο θρίαμβος της φύσης. Ο Κάρλος, ένας 32χρονος ερμαφρόδιτος από τις Φιλιππίνες, βρίσκεται ήδη στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης του και μιλάει με υπερηφάνεια για το μωρό που σε 3 μήνες θα φέρει στον κόσμο. My plan is to give him the future, to say securities, especially his health and of course his education. That's really my plan. Ο Κάρλος κάνει όνειρα για το γιο του που θα φέρει στον κόσμο σε 3 μήνες. Ο ηλικίας 32 ετών Φιλιππινέζος γεννήθηκε ερμαφρόδιτος και είναι καταχωρημένος στα Μητρώα Αρένων. Το 1988 όμως υπευλήθη σε εγχείρηση και ορμονική θεραπεία. Ο Κάρλος συζεί με τον πατέρα του παιδιού του, έναν 20χρονο αξιωματικό του στρατού. Όμως παραμένει μπερδεμένος όσον αφορά το φίλο του. They didn't know what's really it's going on, especially in my private life since birth and until now in present. Και από τα θαύματα και τα παράξενα της φύσης, τα επιτεύγματα της επιστήμης που δεν γνωρίζουν όρια. Αμερικανοί ειδικοί βεβαιώνουν ότι σύντομα ένα επαναστατικό πρόγραμμα για κομπιούτερ θα μπορεί να αντικαθιστά τους ηθοποιούς στα musical. Είναι ένα κομπιούτερ που τα τελευταία χρόνια βοηθούσε τους χορογράφους στο έργο τους. Τώρα όμως οι προγραμματιστές του ετοιμάζονται να αντικαταστήσουν με αυτό τους ηθοποιούς χορευτές του Hollywood. Πιστεύουν ότι μέσα σε 5 χρόνια θα έχουν καταφέρει να δώσουν στις φιγούρες που βλέπουμε στην οθόνη του ανθρώπινη μορφή. Και έτσι, αντί για ηθοποιούς, το Hollywood θα μπορεί να χρησιμοποιεί τις φιγούρες αυτές στα musical. Προσφορά ζενεότο ΣΥΠΑ. Καλοκαιρινό προβλέπεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου και ίσως είναι ευκαιρία για το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα για όσους δεν το έχετε ήδη κάνει. Ο καιρός λοιπόν θα είναι αίθριο σε όλη τη χώρα, θα έχει μόνο αραιή συννεφιά στα κεντρικά και τα βόρεια όπου ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 3 μποφόρ, το θερμόμετρο θα φτάσει στους 29 βαθμούς ενώ δεν θα πέσει κάτω από τους 14. Στην Αττική θα έχει ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς. Καλός θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη σήμερα Σάββατο, υπάρχει πάντως μικρή πιθανότητα βροχής. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς. Πολύ δροσιά και καθαρός αέρας με κλιματισμό ζενεότο ΣΥΠΑ, με σήμα γνησιότητας. Κυρίες και κύριοι, ήταν τα τελευταία γεγονότα από το Μεγάλο Κανάλι. Καλή σας νύχτα και καλό Σαββατοκύριακο.